Καλημέρα παιδάκια, τι κάνετε, είσαστε καλά? Λοιπόν, ήρθα στο σούπερ μάρκετ για να πάρω αρκετά πραγματάκια. Πάμε να σας δείξω ότι έχω πάρει ως τώρα και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχω πάρει εδώ αχλαδάκια, είναι γύρω στο 1,5 κιλό, πιπερίτσες. Αυτή τη μεγάλη, την ωραία, την κόκκινη, αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά, την κόβω και την τρώνε. Πορτοκαλάκια, τα ξανθά, τα μπίο, μπανανούλες. Ντοματούλα για να την κάνω σαλάτα, συγγνώμη, για να την κάνω σάλτσα. Πατατούλες, 2,5 κιλά το κάθε κουτάκι είναι αυτό, το κάθε πακετάκι. 1 κιλό καροτάκια. Μελιτζανούλες. Τσέρι ντοματάκια, τα οποία τα κάνουμε σαλάτα. Και πώς το λένε, μήλα. Αυτά έχω πάρει μέχρι τώρα. Έχω ξεκινήσει με τη μαναβική, όπως καταλαβαίνετε. Και πρέπει κάπως να τα φτιάξω και λίγο, γιατί θα μπουν και άλλα. Και δεν πρέπει να πατηθούν και πολύ. Εκεί. Λοιπόν, ωραία. Ωραία, γιατί θέλω να πάρω και γάλατα και τέτοια. Οπότε κάναμε λίγο χώρο. Και πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ να βρούμε γάλατα τώρα, παιδιά. Λοιπόν, βρήκα κρέμα γάλακτος, την έχει 3,45 φράγκα με 35% λιπαρά, είναι από η καλύτερη τιμή βρίσκα σε 500 ml. Έχει και του λίτρου με 7,40, αλλά αν πάρεις δύο τέτοια που είναι 500 άγια, έχει 6,90. Βέβαια είναι του κουπ πάλι, αλλά ίσως είναι άλλη ποιότητα, δεν ξέρω. Πάντως αυτό είναι 35%, όσο είναι και αυτό δηλαδή. Δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και αυτή να το δοκιμάσω, να δω διαφορά. Να πάρουμε και γαλατάκια. Έχει και γιαουρτάκια, αλλά δεν θα πάρω σήμερα γιατί έχω αρκετά. Έχω αρκετό γιαουρτί για την ώρα. Θα δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Λογικά θα ξανάρθουμε στο σούπερ μάρκετ, οπότε ίσως χρειαστεί να πάρουμε τότε. Θα δούμε. Πάρουμε και φέτα. Έχει 13 ευρώ το κιλό. Τι είπε τώρα αυτή? Δεν κατάλαβα. Πάρουμε και μίνι μοτσαρέλα. Αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. 160 γραμμάρια και την έχει σχεδόν 2 φράγκα, 1,95. Καλά, όχι μόνο στα παιδιά, ξεμάς αρέσει, εντάξει. Ω, παιδιά, το είχα ξαναδεί αυτό, δεν το είχα προσέξει. Κοιτάξτε, κότα τσίζ, συσκευασία. Πόσο είναι αυτό, καλέ? 750 γραμμάρια. Α, παπά. Θα το πάρω. Το έχει 4 φράγκα. Να πάρουμε και φρυγανιές. Έχω μισό πακέτο. Αυτό έχει μέσα 3 πακετάκια, που σημαίνει ότι πρέπει να έχω 2 πακέτα ακόμα που έχει μέσα το άλλο, αλλά επειδή γενικά το τρώει και ο άντρας μου, τρώει και με το γάλα και αυτά, οπότε φεύγουν οι φυρβενιές, έτσι προλαβαίνεις. Λοιπόν, λέω να πάρω εδώ τώρα χοιρινό. Αυτό είναι 100, αυτό είναι 982. Επειδή τα παιδιά δεν πολύ τρώνε κρέας, θα πάρω κι εγώ αυτό, που είναι κάτι λιγότερο από κιλό, γιατί εγώ και άντρας μου θα το φάμε το πιο πολύ. Και λέω να το κάνω σε λινάτο, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να φάμε. Έχω στην κατάψυξη ψιλοκομμένη σελινόριζα. Να βάλω και κάμια πατατούλα, ίσως κάνα ριζάκι να το συνοδέψω για τα παιδιά πιο πολύ. Και ναι, θα φάμε. Μια χαρά. Για σήμερα θα πάρω πίτσες, γιατί δεν θα προλάβω να μαγειρέψω. Οπότε θα πάρω 3 πίτσες. Τις κάνω. Μαζεύονται και πάρα πολλά πιτσιρίκια στο σπίτι, οπότε μια χαρά. Θα ψηλοφάνε και αυτά. Άρα λίγο μου πέσει μια κάτω, γιατί πρόλαβα στον αέρα. Θα πάρω και αυτό το κοτόπουλο εδώ. Τα έχει 665-834 γραμμάρια, τα έχει 8 φράγκα το κιλό. Σχετικά καλή είναι η τιμή του, σχετικά. Κομμένο μπέικον,
Για να κάνω καμιά λευκή σάλτσα έτσι σε τύπου καρμπονάρα, εντάξει, δεν είναι καρμπονάρα, τύπου, έτσι. Το έχει καλά, το έχει 2,75. Τα 212 γραμμάρια, έτσι. Πήρε και ψαρομπουκές. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να φάμε και τις πεθύμισε, η αλήθεια είναι. Της έχει 2 φράγκα, της έχει πολύ καλή, είναι πολύ καλή τιμή, οπότε είπα σπάρω. Λοιπόν, τώρα κοιτάω για γαριδούλες γιατί φτιάχνω γαριδομακαρονάδα πολλές φορές. Τώρα έχουμε πάρα πολύ καιρό να φτιάξουμε. Γενικά έχω πολλά πράγματα να φτιάξω από τότε που ήρθαμε η Ελβετία γιατί ψαχνόμουν λιγάκι. Λοιπόν, έχει τα 250 γραμμάρια 6,20 και τα 800 γραμμάρια 17,50. Λογικά έτσι όπως τα υπολόγισα πρέπει να συμφέρει αυτή η συσκευασία. Και έχει και αυτήν εδώ που έχει τα 600 γραμμάρια 19,95. Είναι πιο μεγάλη βέβαια, τη βλέπετε έτσι σε σχέση τέτοιο διαφορά. Και σκέφτομαι, έχει και αυτές εδώ κάτω που είναι Black Tiger. Και αυτές Black Tiger τις λέει. Δεν ξέρω τι διαφορά έχουν. Α, αυτές είναι χωρίς κέλυφος, αυτές πρέπει να είναι κέλυφος μάλλον. Τέλος πάντων, χωρίς κέλυφος θέλω, έτσι κι αλλιώς. Και σκέφτομαι πως πάρω αυτές. Γιατί είναι εντάξει, όσο πιο μεγάλη γαρίδα, τόσο πιο νόστιμο γίνεται. Και εντάξει, δεν θα βάλω όλο το πακέτο για μια γάριδο μακαρονάδα. Μπορεί να μου βγάλει 3 φορές αυτό. Οπότε εντάξει, έχει και 20 φράγκα βέβαια, δεν είναι φθηνό. Όχι, τι να κάνω, δεν ξέρω. Α, πάρα αυτές. Αφού μου κάνανε κλικ, θα τις πάρω. Λοιπόν, πήρα και 2 άλευρα. Είναι σίκαλης, αλεύρι σίκαλης, κανονικό, άσπρο δηλαδή. Το έχει μείον 30% αν πάρεις 2 συσκευασίες. Να, εδώ βλέπετε η κανονική τιμή είναι 2,95 και εγώ θα το πάρω 2,05 το τεμάχιο, έτσι. Εν τω μεταξύ κοιτάω τώρα τα άλευρα και λέω τι βλακία έκανα. Πήγα στο Μόναχο που ψώνισα και ξέχασα να πάρω άλευρα. Τα ξέχασα εντελώς. Και το συνειδητοποίησα τώρα που ήρθα εδώ. Γιατί πήρα ένα σωρό πράγματα, θα μπορούσα να πάρω καλεύρα. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και 2 δεκάδες αυγουλάκια. 5,95 η δεκάδα. 6 φράγκα δηλαδή η δεκάδα. Και πάμε. 60 δηλαδή λεπτά. 60 ράπεν τέλος πάντων. 60 λεπτά του φράγκου, να το πούμε έτσι. Το αυγό. Γύρω στα 65 λεπτά σε ευρώ. Το αυγουλάκι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε και λίγο κάτι να γελάσετε. Έχει εδώ πέρα την τετράδα, το λευκό το αλεύρι. Το έχει λέει αν πάρεις και τα 3 μαζί. Κανονικά έχουν την τιμή 12,80, όντως ισχύει αυτό. Αν τα πάρεις, λέει, και τα 4 μαζί, έχει 8,95. Αν πας στην άλλη που έχει εκεί πέρα στο ράφι, που σου λέει να πάρεις 2 συσκευασίες, σου βγαίνει, δηλαδή αν πάρεις πάλι 4, σου βγαίνει 8,80. Και γιατί το αναφέρω. Το αναφέρω γιατί θέλει, όσοι ζείτε Ελβετία, καλό να τα ψάχνετε. Εντάξει. Γιατί το έχω παρατηρήσει και άλλες φορές και με άλλες συσκευασίες, ότι τελικά οι πιο μεγάλες συσκευασίες μπορεί να είναι παγίδα. Αν μου πεις εντάξει για 15 λεπτά. Ναι, για 15 λεπτά, γιατί όχι. Α, βρήκα τέτοιο. Γιατί ξέχασα να πάρω και από Γερμανία, νομίζω. Δεν θυμάμαι αν έχω πάρει. Όχι, δεν πήρα, για πήρα γιατί τα τακτοποίησα τώρα χτες. Δεν πήρα. Δεν βρήκα, παίζει να μην βρήκα κιόλας. Είναι σταφίδες έτσι. Και είναι και βιολογικές, έτσι έχει ένα 75, εντάξει. Πάρουμε και αλάτι, θαλασσινό αλάτι παίρνω πάντα. Το έχει 2,5 φράγκα το κιλό. Το αλάτι. Λοιπόν, έχω έρθει σε ένα σημείο το οποίο έχει κάποια που θέλουν να τα διώξουν προφανώς και τα έχουν 50%. Θέλω να σας δείξω κάτι. Αυτό εδώ έχει 50%. Είναι ένα απλό λαδάκι για τα μαλλιά, έτσι. Με την έκπτωση από 17,95 το έχει 8,95. Για να καταλάβετε γιατί τιμές μιλάμε. Κάποια στιγμή θα σας κάνω και ένα αφιέρωμα μόνο για καλλιντικά γιατί μου το έχετε ζητήσει. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν για σήμερα. Πάμε να πληρώσουμε. Να δούμε και πόσο πήγε το μαλλιέ.